Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το Inside You, μια δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας στο περιθώριο του Eurogroup, το οποίο και διεξάγεται σήμερα οι όποιες συζητήσεις για την Ελλάδα, οι οποίες θα επικεντρωθούν όπως αναμένεται στο πλαίσιο της προόδου της τρίτης αξιολόγησης. Μαζί μας ο Δημήτρης Πεφάνης. Δημήτρη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Τέτα. Πραγματικά το σημερινό Eurogroup έχει δύο, θα έλεγα, πρωτοτυπίες. Πρώτα απ' όλα είναι το πρώτο χωρίς τον Wolfgang Schäuble και αυτό έχει μια ιδιαίτερη αξία. Ο πατριάρχης, θα μπορούσαμε να πούμε, της ευρωπαϊκής οικονομίας, της οικονομίας Ευρωζώνης, δεν βρίσκεται πλέον στην καθιερωμένη του θέση στο Eurogroup και μένει να δούμε πώς θα διαμορφωθούν οι ισορροπίες μετά από αυτή την εξέλιξη. Είναι κάτι που σίγουρα σχετίζεται και με τις πολιτικές εξελίξεις στη Γερμανία. Ευτυχώς που δεν είμαστε στο επίκεντρο αυτή τη φορά. Ακριβώς. Και φαίνεται ότι η κουβέντα έχει προχωρήσει πολιτικά στην Ισπανία και οικονομικά. Το βασικό θέμα που θα συζητηθεί στο Eurogroup είναι το κομμάτι της διεύρυνσης της Ένωσης εν ώψη και των κρίσιμων αποφάσεων που καλείται να λάβει η Ευρωζώνη το Δεκέμβριο. Για το μέλλον, ουσιαστικά θα μιλήσουμε για το μέλλον του ευρώ. Αυτό είναι το κύριο πιάτο στο Eurogroup και μάλλον για εμάς, όπως πολύ σωστά είπες, είναι θετικό ότι είναι η δεύτερη πρωτοτυπία, ότι δεν είμαστε στην βασική κουβέντα και μετά από πάρα πολύ καιρό, κατά τον οποίο η Ελλάδα σχεδόν μονοπολούσε την επικαιρότητα. Χωρίς να σημαίνει βέβαια ότι η Ελλάδα δεν θα συζητηθεί και πολλές φορές αυτές τις περιπτώσεις οι μεγαλύτερες κουβέντες γίνονται στα πηγαδάκια δίπλα από τις κανονικές συνομιλίες και εκεί λοιπόν θα συζητηθεί προφανώς η πρόοδος στην τρίτη αξιολόγηση. Φαίνεται ότι υπάρχει μεγάλη πρόοδος, η επίσκεψη των θεσμών στέφθηκε μάλλον με επιτυχία. Υπάρχει μια γενικότερη συμφωνία ότι με τον ένα ή τον άλλο τρόπο η αξιολόγηση θα κλείσει αρκετά σύντομα αυτή η τρίτη αξιολόγηση. Δεν ξέρω αν θα τα καταφέρουν οι δύο πλευρές μέχρι το τέλος του χρόνου, αλλά το αργότερο στις αρχές του Γενάρη θα έχει καθαρίσει το τοπίο. Και βέβαια υπάρχει μια ευρύτερη κουβέντα για το ρόλο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, με το δέον του πλέον να φαίνεται ότι θα παραμείνει στην επί της αρχής συμμετοχή, δεν θα ενεργοποιήσει το οικονομικό κομμάτι της συμμετοχής. Φαίνεται το δούνο του δεν θα βάλει άλλα λεφτά στην Ελλάδα και επιδίωξη είναι ότι γίνει μετά και το τέλος του τρίτου μνημονίου, μετά το καλοκαίρι δηλαδή, να μην έχει οικονομική συμμετοχή το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, το ελληνικό ζήτημα να καλυφθεί πλέον αποκλειστικά από ευρωπαϊκούς πόρους.